Εδώ στη Νέα Υόρκη ζούμε ιστορικές στιγμές με την έννοια ότι είναι σπάνιο να μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει τη γέννηση μιας ομοσπονδίας. Όταν αυτή η ομοσπονδία έχει ως στόχο να ασχοληθεί με τη Βόρεια Ήπειρο και να ασχοληθεί με τα δικαιώματα των Βορειοπειρωτών έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει θεσμικά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα το καλύτερο από το να δημιουργήσουμε αυτόν τον οργανισμό και να δούμε χάρη στον αγώνα των Βορειοπειρωτών που επιτέλους θα μπορούν να εκφραστούν άμεσα και αμέσως χάρη σε αυτό το όργανο, το οποίο θα είναι δευτεροβάθμιο. Μπορούμε τώρα να πούμε ότι έχουμε ένα νέο μαχητή στον αγώνα για τα εθνικά θέματα και αυτό γίνεται τώρα. Πολύ συχνά ζούμε την ιστορία, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ή μάλλον δεν συνειδητοποιούμε την ώρα που τη ζούμε και θυμόμαστε μόνο παλαιότερα δεδομένα, δηλαδή πρέπει να περάσουν χρονικές στιγμές για να συνειδητοποιήσουμε ότι τότε κάναμε κάτι. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε εξ αρχής ότι η ιστορία άρχισε και ότι αυτή η ομοσπονδία θα αφήσει ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα και θα τα αλλάξει τα δεδομένα για όλο τον ελληνισμό και όχι για έναν τοπικό παράγοντα. Με αυτή την έννοια χαιρόμαστε που εδώ είμαστε στη γέννηση αυτής της ομοσπονδίας και χάρη σε ανθρώπους που το έζησαν πάνω στο πετσί τους όλο το θέμα της καταπίεσης και τώρα ζουν ελεύθεροι εδώ στην Αμερική, μπορούμε να πούμε ότι θα συμβάλλουμε σε αυτόν τον αγώνα με έναν τρόπο αποτελεσματικό και στρατηγικό.